Απόστολος έκτης Κυριακής του Λουκά, η θεραπεία του δαιμονιζομένου των Γαδαρινών. Προς Γαλάτας επιστολής Παύλου, κεφάλαιο 2, στίχος 16-20. Επειδή όμως εγνωρίσαμε καλά ότι ο άνθρωπος δεν είναι δίκαιος, δεν αποκτά την δικαίωση ενώπιον του Θεού από τα τυπικάς διατάξεις του Μωσαϊκού νόμου, αλλά μόνο δια της φωτισμένης ενεργίας και ενεργού πίστεως των Ιησούν Χριστών. Και εμείς επιστέψαμε στον Ιησούν Χριστόν, δια να γίνουμε δίκαιοι από την πίστη και με την πίστη στον Χριστόν και όχι από τα έργα του Μωσαϊκού νόμου. Διότι, όπως άλλωστε έχει γραφεί και στην Παλαιάν Διαθήκη, δεν θα δικαιωθεί ποτέ κανείς από τα έργα του νόμου. Εάν δε εμείς αφήσαντας τον νόμο και ζητούντες να επιτύχουμε την δικαίωσή μας δια της πίστης και επικοινωνίας μας με τον Ιησού Χριστόν, ευρεθήκαμε στο κεφαλαιόδες αυτό θέμα αμαρτωλή. Τότε έρχεται στο στόμα το παράλογο ερώτημα. Άραγε, ο Χριστός που μας εκάλεσε εις αυτόν τον δρόμο, μας υπάθησε και είναι υπηρέτης αμαρτίας? Μη γέννητον να σκεφθόμεν ποτέ τέτοιαν βλασφημίαν. Διότι, εάν εκείνα τα οποία έχω καταργήσει ως άχρηστα, δηλαδή τα τυπικά έργα του Μωσαϊκού νόμου, αυτά πάλι με επαναφέρω εις την ισχύ και τα τηρώ, αποδεικνύω τον εαυτόν μου παραβάτην. Διότι έτσι ομολογώ ότι η προηγούμενη παραμέληση των τυπικών διατάξεων του νόμου ήταν αμαρτία. Αυτό όμως δεν είναι αληθινό, διότι εγώ, δια του νόμου τον οποίο κατήργησα και ο οποίος καταδικάζει θάνατον κάθε παραβάτη, έχω πλέον αποθάνει δι' αυτόν, δια να ζήσω πλέον εν το Θεό, χάρις εις την πίστη μου προς τον Χριστόν. Εγώ έχω σταυρωθεί μαζί με τον Χριστόν και δεν ζω πλέον εγώ, ο παλαιός φυσικός άνθρωπος, αλλά ζει μέσα μου ο Χριστός. Αυτήν δε τη ζωή που ζω μέσα στο σώμα μου τώρα, την ζω με την χάρη και τη δύναμη της πίστεως των Υιών του Θεού, ο οποίος με έχει αγαπήσει και παρέδωκε τον εαυτόν του εις σταυρικών θάνατον δια της σωτηρίας μου.